4 χρόνια επισκεφτόμαστε αυτό το Υπουργείο για να μας πει τι θα γίνει η μοναδική βιομηχανία στην Ευρώπη που παράγει νικέλιο. 4 χρόνια οι εργαζόμενοι είμαστε στην ανασφάλεια. Αυτή τη στιγμή λήγουν οι συμβάσεις εργασίας 31 Μαρτίου. Και τα Υπουργεία κρύβονται. Δεν έχουν το σθένος να μας δουν στα μάτια να μας πούν ότι αντί για επενδυτή βρήκαν παλιατζή. Δίνουν τη μοναδική βιομηχανία στην Ευρώπη 5 εκατομμύρια και να την κάνουν σκραπ. Που σημαίνει ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα εισπράξει ρέστα 400 και θα βάλει στο σεντούκι το μοναδικό ρηκτό πλούτο που υπάρχει σε νικέλιο στην Ευρώπη αξίας πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε μια φορά την εβδομάδα εδώ στο Υπουργείο, βλέπουμε τους συναδέλφους που εργάζονται μέσα, ζητάμε συνάντηση και μας λένε δεν μπορούν να μας ειδοποιήσουν. Πότε θα μας ειδοποιήσουν? Από το Ταμείο Ανεργίας? Αυτή είναι η ανάπτυξη που μας λένε. Αυτή είναι η πράσινη μετάβαση. 5 νομοί, χιλιάδες εργαζόμενοι στον δρόμο. Αυτοί είναι οι νέοι ιδιοκτήτες και τα ιδιωτικά και οι επενδυτές. Παίρνουν, τους τα δίνουνε και παίρνουν και ρέστα. Και τι παίρνουν οι εργαζόμενοι που 6 δεκαετίες μετρήσαν 80 νεκρούς στη Λάρκο? Τι παίρνουν οι εργαζόμενοι που μέχρι και σήμερα τρέχουν για τις επαγγελματικές ασθένειες που κληρονομήσαμε? Την ανασφάλεια. Καλούμε τον κύριο Χατζηδάκη να ακούσει καλά. Εδώ και τώρα να ανοίξει την πόρτα, να μας δει κατάματα και να απαντήσει. Αυτός εισηγήθηκε, ο κύριος Ταϊκούρας που ήταν πριν εδώ, οι υπουργοί στα υπόλοιπα υπουργεία. Να κάνουν την Λάρκο, να πάνε την Λάρκο σε εκαθάριση λειτουργία για να την ιδιωτικοποιήσουν. Τελικά βρήκαν επενδυτή ή παλιατζή? Ή βρήκαν μήπως νέο επενδυτή όπως τον προηγούμενο που μόλις είδαμε πριν από λίγη ώρα έφυγε? Τέτοιοι επενδυτές γίνονται και οι εργαζόμενοι. Και έχουμε και γνώση να τα λειτουργήσουμε μάλιστα. Περιμένουμε. Εάν δεν μας δεκτούν σήμερα και δεν μας πούν αν 1η Απριλίου είμαστε εργαζόμενοι στη Λάρκο, την επόμενη εβδομάδα καλούμε τα σωματεία της Αττικής και το λαό της Αθήνας να συμμετέχει στη νέα κάθοδο των εργαζομένων της Λάρκο, που θα απαιτήσουμε την επαναλειτουργία της, την ανανέωση των συμβάσεών μας, την καταβολή του ΜΟΧΤ μας. Ένα, τους δηλώνουμε και συνεχίζουμε μάλλον να τους δηλώνουμε. Έξω από τη Λάρκο δεν πρόκειται να βγούμε. Αν χρειαστεί, εμείς θα την κάνουμε σκραπ. Πάντως, επενδυτές, τσάπα μάγκες, δεν θα δουν χαΐρι. Εμείς θέλουμε δουλειά, τα καμίνια και οι μηχανές της Λάρκο να ανάψουν ξανά. Ευχαριστούμε τα σωματεία της Αττικής, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, για την συνεχόμενη έκφραση αλληλεγγύης σε αυτόν τον τετράχρονο αγώνα. Την τελευταία μας λέξη δεν την έχουμε πει. Και μάλιστα να γίνουμε και να προβλέψουμε ποια θα είναι. Μία θα είναι η λέξη. Η τσιμινιέρα της Λάρκο θα ξανακαπνίσει. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Αυτό το άγγλημα δεν θα περάσει. Και είμαστε δίπλα σε όποιο σωματείο και εργαζόμενο αγωνίζεται ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στη συρρήκνωση του εισοδήματος, ενάντια στην κατάδεια που ζούμε στην υγεία, στην παιδεία, σε όλες τις βαθμίδες της καθημερινής ζωής. Ο συντονισμένος αγώνας είναι μονόδρομος. 17 Απρίλη είναι σταθμός να εκφραστεί
η αγωνιστικότητα των εργαζομένων για καλύτερους όρους διαβίωσης. Πρωτομαγιά επίσης. Σας ευχαριστούμε.